Συνεχίζουμε τη βόλτα μας, συνεχίζουμε τη βόλτα μας στη Θάσο και βρισκόμαστε, πιστέψτε με, στο πιο ωραίο μέρος ίσως όλη της Θάσους, κομμάτι, ή σε ένα από τα πιο ωραία μέρη. Βρισκόμαστε στο Paradise Beach. Πρόκειται για ένα μαγαζί, πρόκειται για ένα χώρο, πρόκειται για ένα beach bar, πρόκειται για μια παραλία που είναι μαγευτική, καταπληκτική. Η θάλασσα είναι από τις καλύτερες στο λιμένα και βρίσκεται στο δρόμο και βρίσκεται μάλλον μετά από τα κίνηρα. Βρισκόμαστε από το λιμένα μετά από τα κίνηρα. Μιλάμε για από τα πιο ωραία μέρη εδώ. Εστιατόριο, beach bar. Φυσικά έχουμε την καταπληκτική θάλασσα αλλά και τις ξαπλώσεις που υπάρχουν εκεί πέρα για εσάς. Σας περιμένει εδώ πέρα αυτός ο χώρος. Είναι επάνω στο δρόμο, δείτε την τεράστια πινακίδα που υπάρχει, Paradise Beach, πραγματικά παραδεσένιος χώρος, παραδεσένιος μέρος για να απολαύσετε φαγητό, μπάνιο και να αλλάξετε. Λοιπόν, πάμε στο δούμε πλάνα κατά κύριο λόγο από την καταπληκτική παραδεσένια θάλασσα και κόσμο και σε λίγο θα πάμε να φάμε κιόλας. Πάμε! Είναι λογικό λοιπόν, αφού συνεχίζουμε τη βόλτα μας, βρισκόμαστε σε μια καταπληκτική παραλία, παραδεισένια θα έλεγα εγώ, παιδιά, είναι παραδεισένια, είναι το πιο ωραίο μέρος στη Θάσο. Θα δείτε για ποιο λόγο. Έχω στο χέρι μου φυσικά ένα κοκτέιλ το οποίο πίνεται πάρα πολύ, έλα αγαπητέ μου φίλε μου Βασίλη. Είναι το λεγόμενο θεπνικό, Sex on the Beach. Δεν χρειάζεται τώρα να σας πω πώς βγήκε το Sex on the Beach, ξέρετε πολύ καλά, το λέει και η λέξη. Sex on the Beach. Πίνουμε, κάνουμε, ράνουμε κλπ. Είναι πολύ δροσερό. Έχω κοντά μου όμως αυτή τη στιγμή. Να πούμε κάτι. Κοντά μου έχω την αγαπητή μου τη Γιάννα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Γιατί μου τα έχουν πει αρκετές φορές εδώ πέρα. Λοιπόν, αγαπητή μου Γιάννα. Paradise Beach. Λοιπόν, παραδεισένια παραλία. Παραδεισένιος χώρος. Και παρατηρώ εδώ πέρα ένα μεγάλο συγκρότημα το οποίο καλύπτει τα πάντα. Τα πάντα. Αρχίζει. Από snack bar, εστιατόριο, τα πάντα. Του φούρνου, της ώρας, πίτσες, μακαρονάδες και καταλήγουμε σε ένα κοκτέιλ όπως λέγεται Sex on the Beach. Μάλιστα, είναι πολύ ωραίο αυτό, μάλιστα πάρα πολύ. Το πήρε πίτσα ήθελα του Sex on the Beach, εσύ μην το χάσεις. Λοιπόν, να πούμε ένα σημαντικό πράγμα το οποίο φημίζεται φυσικά αυτή η περιοχή για την παραλία. Είναι πραγματικά. Πήρε το όνομα. Πώς πήρε το όνομα και φυσικά ότι είναι η πιο ωραία παραλία που υπάρχει πιστεύω. Έχουμε καταφέρει δηλαδή εδώ και 30 χρόνια που βρίσκουμε εδώ πέρα να δώσουμε το όνομα από το εστιατόριο που έλεγα πάντα πάω στον παράδεισό μου. Και έλεγα παράδεισος της Γιάννας, Paradise Beach και πήρε το όνομα η παραλία, Paradise Beach. Αλλιώς η παραλία λέγεται Μακρία Μοσχινίρων. Αλλά καμιά σχέση με τον παράδεισο. Καμιά σχέση με την ονομασία, μια και ο κόσμος όλος ξένοι, Έλληνες, οτιδήποτε, το ξέρει σαν Paradise Beach. Paradise της Γιάννας, Paradise της Γιάννας και έμεινε με αυτό το όνομα. Αλλά φυσικά δεν είναι μόνο παράδεισος, παραλία και το εστιατόριο, προσφέρουμε εμείς πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή τα πράγματα που προσφέρουμε να είναι ο κόσμος ευχαριστημένος, ικανοποιημένος, με φρέσκα φαγητά, τις ώρες και δηλαδή δεν είναι μόνο για μία φορά, μια βουδιά και φεύγουμε, θα είναι μια βουδιά και πάντα και το τραπέζι πολύ φρέσκα φαγητά και νόστιμα φαγητά και για να ξανάρθουν και την επόμενη φορά. Φυσικά το μαγαζί και όλο αυτό το σκότωμα βρίσκεται παιδιά με τη σταμουδιά μπροστά, στη θάλασσα μπροστά, που σημαίνει πως με το που έτσι ξέρετε φάω λίγο παραπάνω, δεν κάνω μπάνιες κατευθείαν, διαράζω στην αμμουδιά, στην σταμπρόστρα. Και δουλεύουμε με πάρα πολύ κόσμο, αλλά ξένο. Ξένο κόσμο. Πάρα πολύ ξένο. Αυτή τη στιγμή είμαστε με Ρουμάνοι, μάλιστα, με Σέρβους, Τούρκους και Βούλγαρους. Κάτι μέσα αυτή τη στιγμή όλα την περιοχή τη δικιά μας πέρα, καμιά έτσι Ελληνίδα Έλληνα δεν έχουμε. Σπάνια. Σπάνια. Δεν είναι. Δηλαδή με ντόπιους καν. Όταν η κίνηση ανεβαίνει 10 Ιουλίου και μετά που έχουμε πια το ελληνικό κύμα. Γιατί πάντα οι Έλληνες βγαίνουν 10 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου περίπου. Είναι μία από τις 10 με 15%. Μάλιστα. Εγώ 90% μπορώ να σου πω ότι δουλεύω με στάνταρ πελάτη. Δηλαδή ο πελάτης που θα έρθει. Έχει ξανάρθει και έχει ξανάρθει και θα ξανάρθει. Και αν ας πούμε έχει 5 μέρες διακοπές στη Θάσο,
Τις 4.30 τις κάνεις στον Παράδεισο. Παιδιά, αυτό που λέει είναι πραγματικά αλήθεια. Το έχω επιφθενούμε φυσικά σε κατά κύριο λόγο σε Έλληνες τουρίστες. Αν και το site μας, antanet.gr, έχουμε live streaming σε όλο τον κόσμο. Άμα τυχόν έρθετε στη Θάσο, δεν το βρίσκω λογικό, έρθετε Θάσο και αμέσως θα κάνετε βουτιά ή να φάτε στο Paradise Beach. Είναι το πιο ωραίο μέρος, κυριολεκτικά, σε όλη τη Θάσο. Όλα αυτά εδώ πέρα θα με θυμηθείτε πάρα πολύ καλά, γιατί δεν το λέω αυτό μόνο για τα κοκτέιλ και για τη θάλασσα. Όλος ο χώρος μα, όλος ο χώρος είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, και το ποτό μας αυτή τη στιγμή, το καφέ μας. Λοιπόν, κοίταξε, έχουμε καταφέρει, δηλαδή με πρωτοβουλία δικιά μας προσωπική, δεν λέω για Δήμο ή για το κράτος όλα αυτά, με προσωπική μας πρωτοβουλία, για να καταφέρουμε να κάνουμε το πρώτο όνομα πάνω στη Θάσο και δηλαδή άλλοι μπορεί να με πούνε λίγο. Να πούνε ότι πώς είναι τώρα αυτό το όνομα και είναι δηλαδή. Είμαστε πρώτο όνομα στη Θάσο, αλλά είναι πρώτο όνομα στη Θάσο. Θέλουν να το καταπιούνε, θέλουν όχι, αυτό είναι. Είναι ο Παράδεισος. Τώρα με βγάζει μέσα με το δημοσιογραφικό που έχω. Ναι. Δηλαδή ο Δήμος Θάσου, ας πούμε, ή η περιφέρεια της Καβάλας, η περιφέρεια της Καβάλας τουρισμού κλπ. Όχι, 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 όχι. Όλα είναι με δικιά μου πρωτοβουλία. Δηλαδή με τσαμπουκά και εγωισμό. Όπως έλεγε το πάρει ο καθένας. Είναι τσαμπουκάς και εγωισμός. Γι' αυτό παρέμεινε εδώ πέρα. Μάλιστα. Και έμεινε και Παράδεισος και πρώτο όνομα. Πόσα χρόνια είναι ο Παράδεισος? 30. 30 χρόνια, όσο είμαι εγώ δηλαδή, εντάξει, ηλικία, μην γελάς εσύ. Το όνομά σου? Παναγιώτης. Παναγιώτη, είμαι εδώ πέρα. Ναι, είμαι ανιψιός της Γιάννας και δουλεύω 3 χρόνια εδώ. Παιδιά, προσέξτε κάτι, το Sex on the Beach, αν και είμαι ο Παναγιώτης μικρός, αυτό μας το κάνει το Sex on the Beach. Ναι. Γιατί γίνεται εδώ πέρα. Στο Sex on the Beach έχουμε μια έφεση εδώ πέρα στον Παράδεισο. Μάλιστα. Yeah. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ λίγο, σε παρακαλώ. Από θέμα τουρισμού, κόσμου, νεολαίας, μπάνιου, θάλασσα, γιατί πιστεύω πως τώρα κόσμος της δικιάς σου ηλικίες έρχονται. Έρχονται, βλέπουμε μικρές ηλικίες, ξένοι, Έλληνες, έρχονται εδώ, διασκεδάζουν, προσπαθούμε να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Θέλω λοιπόν μετά, μόλις πάμε μέσα, μου φτιάξει ένα κοκτέιλ, εντάξει, θα μου το φτιάξω όμως. Λοιπόν, και τον κόσμο. Γιάννα μου, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, γερή, δυνατή και πάντα φυσικά, το λέω παιδιά στα ίσια, να είσαι γερή και για τα επόμενα 30 χρόνια να μας προσφέρεις το Paradise Beach εδώ πέρα, γιατί πραγματικά από το τίποτα. Έχει φτιάξει ένα καταπληκτικό χώρο ο οποίος είναι στολίδι για τον στολίδι για τη Θάσο. Στολίδι για τη Θάσο και πρώτον πρέπει να χαίρονται όλοι πάνω στη Θάσο που ο προορισμός δεν είναι Παράδεισος, ναι. Αλλά να χαίρονται ότι πραγματικά προσφέρουμε πάρα πολλά. Ναι. Δεν είναι απλώς ένας Παράδεισος, προσφέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα με τον Παναγιώτης. Λοιπόν, πάμε τώρα με τον Παναγιώτη για να μας φτιάξει ένα κοκτέιλ, πρόταση για εσάς που θα έρθετε εδώ στο Paradise Beach. Έτοιμος, πάμε. Να το δείξω. Πάμε. Λοιπόν, όπως Παναγί μου, Παναγιώτη. Λοιπόν, από εδώ από Θάσο είσαι. Ναι, από Θεολόγο. Από Θεολόγο, είσαι από Θεολόγο. Ωραίο μέρος Θεολόγος. Πολύ ωραία Θεολόγο. Εκεί είναι πλευρά και εκεί είναι καλή ωραία πλευρά. Ναι, ναι. Και λοιπόν, με υποσχέθηκε και να μου φτιάξει ένα κοκτέιλ. Παίρνει πρώτα απ' όλα αυτό το κοκτέιλ που μας φτιάξεις, πώς ονομάζεται? Sex on the Beach. Α, δηλαδή αυτό που πήγαμε να μας το φτιάξεις κιόλας. Ναι, εννοείται. Μπορεί ο κόσμος το Sex on the Beach να το κάνει σπίτι του? Τι να σου πω, άμα είναι κοντά σε παραλία. Καλό αυτό. Λοιπόν, έχουμε και ρέμι τώρα. Παίρνουμε πρώτα απ' όλα τι χρησιμοποιούμε για το Sex on the Beach. Βότκα, μαλιμπού, σνάψ ροδάκινο, χυμό πορτοκάλι και γρανατίνι. Α, δηλαδή. Πόσο αλκοόλ, έχει πολύ αλκοόλ μέσα? Όχι πάρα πολύ. Είδες, για να μην παραπονιέσω ότι θα οδηγήσω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το ποτήρι μας το έχουμε εδώ πέρα. Ακριβώς, βάζουμε το ποτήρι μας και πάμε. Βάζουμε μέσα από τη φυσικά. Α, δούμε τον πάγο. Μάλιστα, όλο τον πάγο. Να, έχει μπόλικο πάγο για να μην είναι δυνατό. Έχει πολλά ποτά. Τι βάζουμε? Βότκα. Εντάξει, μια χαρά, λίγο βότκα. Ωραία. Βότκα. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Άλλο, τι βάζουμε? Μαλιμπού. Το μαλιμπού, τι γεύση έχει αυτό? Ανανάς είναι, ανανάς. Καρύδα. Μάλιστα. Τι βάζουμε μετά? Σνάψ ροδάκινο. Α, μπράβο, ναι. Σνάψ ροδάκινο και χυμό. Χυμό πορτοκάλι. Χυμό πορτοκάλι. Ναι. Μάλιστα. Και για να κοκκινήσει να πάρει το χρώμα. Ακριβώς είναι αυτό το τόλο. Βάζουμε λίγο γκρανάδινι. Μάλιστα. Όχι πολύ για να μην γίνει πολύ γλυκό. Μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να το ανακατεύουμε ή να το στολίσουμε? Α, το ανακατεύουμε λιγάκι, παιδιά. Και μετά είναι το στόλισμα. Μάλιστα, το στόλισμα πορτοκαλάκι. Η οπέλα, γιατί για μην το γεμίζει, θα θέλει τον ήλιο. Ναι, μην το χτυπήσει ο ήλιο. Μάλιστα, ναι. Και η τελευταία μας πινελιά. Δηλαδή, πρέπει από εσά σπίτι σα έχει λίγο πολύ έτσι, κάπως έτσι, ένα παράκι καλό που έφτιαξε μια Sex on the Beach. Φυσικά. Πώς χρόνο είσαι? 15. Κάτσε ρε φιλαράκι, δηλαδή το 15 χρονική σε... Τι να κάνουμε. Τελικά πάει το θασίτικο το κλίμα, το θάσιο το κλίμα, παιδιά, ψηλώνει τα παιδιά, το έχω παρατηρήσει. Γιατί έφυγα, άμα δεν είχα πει ότι θάσω, θα ήμουν τώρα ψηλός πάλι εδώ. Ψηλός. Τι ρε εσύ Βασίλη, 15 χρόνια εδώ πέρα ήμουνα. Έμενα με πέντε μας συνέχιζα, θα είχα ψηλώσει. Λοιπόν, Sex on the Beach, εδώ από τον Παναγιώτη μας και το Paradise Beach,
το οποίο σας το προτείνω αν έρθετε αγαπητοί μου φίλοι στην Θάσο και στο Paradise Beach, ώστε υπάρχει κάποιο άλλο κοκτέιλ παρόμοιο δροσιστικό να προτείνουμε. Τεκίλα Sunrise θα έλεγα. Ναι. Είναι... Ποιο είναι αυτό το οποίο είναι, είναι κόκκινο με μαργαρίτα μέσα, πώς λέγεται. Μαργαρίτα. Που έχει μέσα κόκκινο και τα λοιπά. Ναι. Α, μου αρέσει, και αυτό μου αρέσει, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. 15 χρόνια μόνο είσαι. Ναι. Δηλαδή, σκέφτεσαι να κάνεις να ακολουθήσεις το πάγιμα του μπάρμαν. Σ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ, ναι. Φυσικά πιστεύω ότι θες να φοιτήσεις κιόλας. Θα φοιτήσω. Όχι, έτσι παρακαλώ. Το μην το λες. Έτσι, αυτό είναι το κατά κύριο λόγο. Τι σ' αρέσει να σπουδάσεις. Πού έχεις κλείσει. Κάτι με τα τουριστικά πάντως. Α, πάντα τουριστικά, δηλαδή. Εννοείται. Αλλά πάλι μπάρμαν είναι μεγάλο, δηλαδή. Ναι. Μ' αρέσει παιδιά, αυτό το παιδί. Είναι σταθερό στις αξίες του. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, αυτό. Όχι, σ' αυτό μην αγχώνεσαι. Εγώ δεν είμαι αγχώνεσαι. Εντάξει, ξέρω ότι εσύ αγχώδεις. Θα βάλουμε να οδηγήσει η Ελένη. Λοιπόν, από εμάς συνεχίζουμε. Πάμε μέσα, πάμε πλάνα και άλλα φυσικά. Καλή συνέχεια. Θάσος λιμένα, μάλλον όχι λιμένα. Θάσος από λιμένα προς Σκάλα Ποτεμία και μετά προς Κίνηρα. Paradise Beach, καταπληκτικό μέρος. Από μένα φυλάκια, τα λέμε σε πολύ λίγη ώρα. Θέλω να μου πεις εσύ πρώτα απ' όλα από εδώ που αποθάσου είσαι. Ναι. Παιδιά, έχει καταπληκτικά μάτια, να ζούμε το πέρα παρακαλώ πολύ. Ψεύτικα είναι. Όχι, αληθινά. Ψεύτικα. Αληθινά. Ψεύτικα. Αληθινά. Αληθινά, παιδιά είναι. Λοιπόν, φέτος, έλεγα τα λεπτά. Μην τρέπεις τώρα. Από ό,τι έμαθα, είσαι φοιτήτρια στις Σέρες. Ναι. Λοιπόν, διασκέδαση στις Σέρες, αλλά όμως και καλοκαίρι θα σου. Εννοείται αυτό. Από πού είσαι, από θάσου είσαι. Από θάσου. Μέρος. Θεολόγο. Α, είστε όλοι μαζί από την κέντρο εδώ πέρα. Θεολόγο. Ναι, ναι, ναι. Θεολόγο. Σε παιδεύει ο Παναγιώτης. Όχι, μια χαρά. Παναγιώτης σε παιδεύει η Μαρία. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Πρέπει να πάω κάπου λίγο, δύο λογάκια θέλω γρήγορα για το Paradise Beach και φυσικά για το Beach Bar, για τον κόσμο γενικώ. Είναι ωραία. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και το προτείνω και στους υπόλοιπους. Καλοκαίρι η θάλασσα είναι καταπληκτική. Είναι κρίσταλο. Ναι, είναι λίγο κρύα, αλλά είναι... Κρίσταλο, κρίσταλο. Ναι. Πεντακάθαρη. Πεντακάθαρη, αυτό εννοείται. Και εγώ δουλεύω εδώ πέρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Συνεργασία με τα παιδιά είναι υπέροχη. Σέρες, τι σπουδάζεις? Τεχνικός φαρμάκων. Να φύγω να χαλάσω το πάνω, φεύγω, έτσι. Τεχνικός φαρμάκων, ναι. Βοήθησέ με λίγο. Βοηθός φαρμακοποιού. Α, μάλιστα, δηλαδή κάτι σαν την αδερφή του αγαπητού του Σόλα. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν. Χαίρι, τέλος πάντων. Έχω και λέμε τώρα. Δεν μου λες, όμως σε βλέπω εδώ πέρα τώρα, βλέπω πως έχεις μια κλίση σε αυτό το χώρο. Ναι. Της αρέσει. Τι σκέφτεσαι να ακολουθήσεις στο μέλλον? Θα προσπαθήσω να ακολουθήσω να δουλέψω φαρμακείο βασικά αυτό. Ναι. Εντάξει, τώρα δουλεύω σαν σερβιτόρα, αλλά θα προσπαθήσω να ακολουθήσω το επάγγελμά μου. Στις Σέρες που είσαι φοιτήτρια, δουλεύεις κιόλας? Όχι. 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 Το λέω επειδή λόγω οικονομικής κατάστασης καταλαβαίνεις πώς πω. Ναι, είναι λίγο δύσκολα οικονομικά, αλλά εντάξει, τα βγάζουμε πέρα όσο μπορούμε. Αγαπητοί μου Σέρες, Μαρία, την έχετε κοντά σας. Φοβερά μάτια, αληθινά μάτια, εντάξει. Και εσύ τι κοκτέιλ προτείνεις στον κόσμο? Τεκίλα Sunrise. Α, μπαμπή, πάλι σεξ on the beach. Λοιπόν, ευχαριστώ να είσαι καλά, μπράβο σου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε παιδιά.